Αγαπητές φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, καλωσορίζουμε όλους εσάς στη σημερινή μας εκδήλωση, καθώς και τις φίλες και τους φίλους του πόρταλ του 902 που παρακολουθούν τη σημερινή μας εκδήλωση σε απευθείας μετάδοση. Καλώντας σας σε πρώτη φάση να απενεργοποιήσετε όλοι τα κινητά σας για να μην έχουμε κάποια διακοπή στη διαδικασία και επαναλαμβάνοντας ότι για τη σημερινή μας εκδήλωση έχουν ληφθεί υπόψη και έχουν τηρηθεί όλα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα για την ασφάλεια όσων παρακολουθούν την εκδήλωση. Το θέμα λοιπόν της σημερινής εκδήλωσης που διοργανώνει το Τμήμα Ιστορίας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και της Κομματικής Οργάνωσης Αττικής του ΚΚΕ έχει θέμα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Θα ακολουθήσουν δύο εισηγήσεις. Δίνουμε πρώτα το λόγο στη συντρόφισσα Ελένη Μπέλου, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, προκειμένου να γίνει η πρώτη εισήγηση με θέμα «Η κατάκτηση της διαλεκτικής υλιστικής αντίληψης για την Επανάσταση του 1821, αναγκαία στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για τις μελούμενες σοσιαλιστικές επαναστάσεις». Καλησπέρα φίλοι και σύντροφοι. Η σημερινή συνάντηση του Τμήματος Ιστορίας της Κεντρικής Επιτροπής με δυνάμεις κυρίως της σπουδάζουσας Αττικής, της ΚΝΕ, με αφορμή την έκδοση για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821, φιλοδοξούμε να αποτελέσει την αφετηρία για μια πιο συστηματική γνωριμία των φοιτητών-φοιτητριών της ΚΝΕ με τη διαλεκτική ληστική έρευνα και ερμηνεία της ιστορίας, της κοινωνικής εξέλιξης στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, παγκόσμια, και σε διάφορες περιόδους, εποχές της, και όχι μόνο στη χαρακτηριζόμενη ως νεότερη ιστορία. Η αλήθεια είναι ότι ήδη το Τμήμα Ιστορίας της Κεντρικής Επιτροπής, με τη βοήθεια των καθοδηγητικών οργάνων του κόμματος και της ΚΝΕ, κυρίως στην Αττική, έχει ήδη αποκτήσει άμεσους δεσμούς επικοινωνίας με μέλη της ΚΝΕ και του κόμματος στα τμήματα ιστορίας φιλοσοφικών, φιλολογικών, αλλά και άλλων σχολών, κοινωνικών επιστημών στα πανεπιστήμια της χώρας μας. Μπορούμε να ισχυριστούμε ότι με την αποφασιστική κατεύθυνση του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ καλλιεργήθηκε και εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για την επιστήμη της ιστορίας σε μαθητικές της δυνάμεις ήδη από την περίοδο του επιστημονικού τους προσανατολισμού ή και κατά τη φοιτητική τους περίοδο, με προσανατολισμό σε μεταπτυχιακά, διδακτορικά, σε πεδία ιστορικής μελέτης και έρευνας. Έτσι, θα λέγαμε σήμερα, το Τμήμα Ιστορίας της Κεντρικής Επιτροπής διαθέτει ένα σημαντικό αριθμό συνεργατών που κατανέμονται σε θεματικές ομάδες εργασίας, ενώ άλλη μια κατάκτηση, θα λέγαμε ότι αποτελεί συγκρότηση Τμήματος Ιστορίας στη Θεσσαλονίκη, την έδρα της Κομματικής και Εκκλητικής Οργάνωσης στην Κεντρική Μακεδονία. Φιλοδοξούμε ότι σύντομα, πραγματοποιώντας και το 21ο Συνέδριο του Κόμματός μας, θα είμαστε σε θέση να συγκροτήσουμε ομάδες ιστορίας στην Πάτρα, στα Γιάννενα, στην Κρήτη. Η δραστηριότητα που αναπτύχθηκε για τα 100 χρόνια του κόμματός μας με ορόσημο το 2018 συχνά συνδέθηκε με τη διαμόρφωση ομάδων συγκέντρωσης ιστορικού υλικού, μελέτης και κριτικής εκδόσεων που αφορούσαν την ιστορία του κόμματος, την ιστορία εργατικών, αγροτικών και άλλων λαϊκών αγώνων, την ιστορία της ένοπλης αντίστασης ενάντια στην τριπλή κατοχή του φασιστικού άξονα στην Ελλάδα, αλλά και τον ταξικό ένοπλο αγώνα κατά το Δεκέμβρη του 1944 και το Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας στο τρίχρονο 1946-1949. Άλλες ομάδες μελέτης αφορούσαν ειδικότερα την δράση της πολιτικής προσφυγιάς των δυνάμεων του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας στις χώρες της σοσιαλιστικής οικοδόμησης, αφορούσαν τη συμμετοχή των γυναικών ειδικότερα στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας, την εκπαιδευτική δραστηριότητα στην Ελεύθερη Ελλάδα και άλλα. Κορυφαία, θα λέγαμε, έκδοση αφιερωμένη στα 100 χρόνια του κόμματός μας ήταν η τετράτομη ιστορία του για την περίοδο από την ίδρυσή του μέχρι τη λήξη του Δημοκρατικού Στρατού, δηλαδή το 1949. Ενώ σύντομα θα κυκλοφορήσει αναδομημένος και ουσιαστικά συμπληρωμένος ο τόμος της περίοδου 1949-1967
καθώς και ο τόμος της στρατιωτικής δικτατορίας στην Ελλάδα 1967-1974. Σε όλη τη δεκαετία που πέρασε, με ευθύνη του Τμήματος Ιστορίας της Κεντρικής Επιτροπής, έχει πραγματοποιηθεί πλήθος εκδόσεων. Ενδεικτικά θα αναφέρουμε τις εκδόσεις για τον Ιταλο-Ελληνικό πόλεμο το 40, για το Δεκέμβρη του 44, για τον ταξικό αγώνα του Δουσουέ, για τη δικτατορία, για το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα στις δεκαετίες 50-60. Υπάρχει ξεχωριστή σειρά εκδόσεων αρχιακού υλικού που αφορούν κρίσιμες για την ιστορία του κόμματός μας, ολομέλειες της Κεντρικής Επιτροπής, όπως της 6ης Πλατιάς Ολομέλειας το 1957, της 12ης το 1968, της 18ης το 1973. Υπάρχει έκδοση που περιλαμβάνει όλα τα προγράμματα, ακόμα και τα σχέδια προγράμματος του κόμματός μας. Το ερώτημα που θέλω να σας θέσω είναι να σκεφτείτε και να προβληματιστείτε ποια είναι η γνωριμία, η σχέση σας με αυτήν τη βιβλιογραφία που ενδεικτικά ανέφερα. Αυτό ως εισαγωγή για να πάμε πιο βαθιά στο ζήτημα που θέτουμε προς συζήτηση, την κατάκτηση της διαλεκτικής υλιστικής αντίληψης για την Επανάσταση του 21 ως αναγκαία για την εξαγωγή συμπερασμάτων χρήσιμων για τις σοσιαλιστικές επαναστάσεις του μέλλοντος. Όπως ήδη γνωρίζετε, διαβάζοντας το βιβλίο ή τουλάχιστον θα έλεγα τη διακήρυξη της Κεντρικής Επιτροπής και την αρθρογραφία στο ριζοσπάστη, η Επανάσταση του 1821 ήταν μια αστική εθνικοαπελευθερωτική επανάσταση στο μετέπειτα ελλαδικό χώρο που πραγματοποιήθηκε στην εποχή των αστικών επαναστάσεων στην Ευρώπη, στην Αμερικάνικη Ήπειρο. Δηλαδή ήταν σχεδιασμένη η ένοπλη εξέγερση με ηγετική δύναμη την αστική τάξη, με σκοπό την ανατροπή της τότε υφιστάμενης ακόμα εξουσίας της φεουδαρχικού τύπου Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Είχε στόχο να κατακτήσει την εξουσία με σκοπό να θεμελιώσει και να αναπτύξει το νέο τρόπο παραγωγής, τον καπιταλιστικό. Ήταν σχεδιασμένη η ένοπλη εξέγερση που θα έφερνε ανατροπή ως προς το παλιό, κυρίαρχο ακόμα τρόπο παραγωγής. Δηλαδή στόχευε στην κατάργηση των κύριων παλιών σχέσεων ιδιοκτησίας στη γη ως μέσο παραγωγής και της εξάρτησης του αγρότη με πιο εμφανή δουλοπαρική σχέση ή πιο εγχρήματη φορολογική. Στόχευε επίσης την ανατροπή των παλιών νομικών, πολιτικών, πολιτιστικών δομών και σχέσεων που ως παροχημένες δεν δυσκόλευαν μόνο την ανερχόμενη αστική τάξη των εφοπλιστών, των εμπόρων εξαγωγέων, των εργοστασιαρχών, έστω με τη μορφή των ιδιοκτητών μανιφακτούρων, των αστών διανοουμένων, αλλά δυσκόλευαν και τους αγρότες, καλλιεργητές και κτηνοτρόφους, τους χειροτέχνες, τα πρώιμα τμήματα της εργατικής τάξης. Μαζί λοιπόν με το εύρος των αστικών δυνάμεων συνυπήρχε και ένα πολύ μεγαλύτερο φάσμα αγροτικών εργατικών δυνάμεων που είχε συμφέρον από την κατάργηση των οικονομικών και άλλων κοινωνικών και πολιτικών σχέσεων που υπήρχαν, εκείνων που δέσμευαν τον άμεσο παραγωγό και με σχέσεις φυσικού καταναγκασμού, καθώς και με σχέσεις θρησκευτικής και εθνοτικής υποτέλειας. Η αστική τάξη ως ηγέτιδα επαναστατική δύναμη όφιλε να δώσει συνθήματα, στόχους εισπύρωσης, μαχητικοποίησης των καταπιεζόμενων λαϊκών δυνάμεων. Και τέτοια βέβαια ήταν τα εμβληματικά συνθήματα της αστικής επανάστασης στη Γαλλία που είχε προηγηθεί, τα συνθήματα ελευθερία, ισότητα, αδελφότητα. Αποφασιστική ήταν η συμμετοχή των αγροτών στον ένεπλο επαναστατικό αγώνα, αφού ως κοινωνική δύναμη αποτελούσαν την συντριπτική πλειοψηφία εκείνης της εποχής. Η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ περιορισμένη η συμμετοχή των εργατών στην Επανάσταση του 21 συγκριτικά με άλλες αστικές επαναστάσεις όπως τη Γαλλική.
Κυρίως συμμετείχαν οι ναύτες από τα νησιωτικά αστικά κέντρα, όπου είχε αναπτυχθεί ο ελληνόκτητος εμπορικός στόλος, αυτός που μετατράπηκε σε πολεμικό στόλο. Ενώ η Επανάσταση του 21 δεν μπόρεσε να αγκαλιάσει σημαντικά αστικά κέντρα του ελληνισμού, όπως ήταν η Σμύρνη, η Ατάλια, τα Γιάννενα, η Θεσσαλονίκη, όπου υπήρχε και εντονότερη παρουσία του εργατικού στοιχείου. Αυτό που θέλουμε να κρατήσουμε ως συμπέρασμα από την πείρα της Επανάστασης του 21, μελετώντας την, με την διαλεκτική, υλιστική, επιστημονική μεθοδολογία, είναι η απαίτηση ο ιστορικός ερευνητής να είναι προσιλωμένος στη διερεύνηση των τάξεων με γνώμονα της σχέσης ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής. Το ρόλο που αντικειμενικά διαδραματίζει αυτή η σχέση ιδιοκτησίας στον τρόπο οργάνωσης της παραγωγής, οργάνωσης όλης της οικονομίας και της κοινωνίας, στη διαμόρφωση της ιδεολογίας για την εκάστοτε ανερχόμενη ως κυρίαρχη τάξη. Δηλαδή, ο ιστορικός να διερευνά την αντανάκλαση των σχέσεων ιδιοκτησίας στις ιδέες, στις νομικές πολιτικές σχέσεις, στη διαμόρφωση των οργάνων εξουσίας, στο χαρακτήρα του κράτους και όχι στενά στη μορφή του. Γιατί όπως αρκετοί από εσάς θα γνωρίζετε ή θα έχετε διαπιστώσει, ένα ουσιαστικά φεουδαρχικό κράτος μπορεί να έχει μια πιο στενή ηγεμονική φεουδαρχική μορφή, όπως συνέβαινε στην Δυτική Ευρώπη, ακόμα και να έχει μια πιο, θα λέγαμε, συγκεντρωτική βασιλική, περισσότερο ή λιγότερο ισχυρή απέναντι στους ηγεμόνες φεουδάρχες που συνένωνε, και αυτό σε μεγάλο βαθμό συνέβαινε στην Δυτική Ευρώπη, αλλά στην ύστερη περίοδο της φεουδαρχίας, ή και να έχει μια πιο οργανωμένη και ισχυρή αυτοκρατορική μορφή, όπως της Τσαρικής Αυτοκρατορίας και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Όχι βέβαια ότι και αυτές οι μορφές δεν έχουν τη σημασία τους, δεν σχετίζονται με φάσεις εξέλιξης του φεουδαρχικού τρόπου παραγωγής, με ιδιαιτερότητες ως προς την ενσωμάτωση στοιχείων προηγούμενων μορφών κοινωνικής οργάνωσης. Παίζουν το ρόλο τους στο τι περιθώρια αφήνουν στην ύπαρξη ακόμα, παραδείγματος χάρη, και ελεύθερων αγροτοπαραγωγών ή στην ανάπτυξη των μεσαιωνικών πόλεων, στη διαμόρφωση και εξέλιξη του διοικητικού μηχανισμού και εννοείται και του στρατιωτικού, στην οργάνωση και στο ρόλο των θρησκειών. Αλλά τίποτα από όλα αυτά δεν μπορεί να αυτονομηθεί σε σχέση με το χαρακτήρα της εξουσίας που αναλογεί στην εκάστοτε οικονομικά κυρίαρχη τίνουσα να γίνει κυρίαρχη τάξη. Δεν νοείται οικονομική κυριαρχία τάξης χωρίς να θεμελιώνεται και να προστατεύεται από το δικό της όργανο εξουσίας, το δικό της δηλαδή κράτος. Αλλά αυτή η δυναμική οικονομικής κυριαρχίας μιας τάξης είναι προϊόν ενός ιστορικά προσδιορισμένου επίπεδου ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων. Αυτό βέβαια αφορά και την αστική τάξη, η οποία γεννιέται και αναπτύσσεται μέσα στο πλαίσιο της κρίσης της φεουδαρχίας και αντικειμενικά υπονομεύει τις παροχημένες πλέον φεουδαλικές σχέσεις. Η δυναμική τάση της αστικής τάξης για οικονομική κυριαρχία απαιτεί και την ανάπτυξη των αντίστοιχων ιδεών για την οργάνωση της κοινωνίας, εξού και η διαμόρφωση του αστικού διαφωτισμού, η σύγκρουση με τη μεταφυσική και τον ανορθολογισμό, η σύγκρουση με το θρησκευτικό μυστικισμό. Απαιτεί τις αντίστοιχες ιδέες για τη σύγκρουση με το τοπικό κατακερματισμό της οικονομίας, που σε μεγάλο βαθμό είναι φυσική οικονομία. Ο αστικός εθνικισμός ήταν το ιδεολογικό υπόβαθρο για τη διαμόρφωση μιας ενιαίας αστικής αγοράς, για τη σύνδεση πόλεων και χωριών σε μια εθνική οικονομία ενός ιστορικά προσδιορισμένου αστικού έθνους κράτους. Αυτό αφορά και την Επανάσταση του 1821 ως απαρχή συγκρότησης του ελληνικού αστικού κράτους.
και όσες από τις σοβαρές προσπάθειες ιστορικών, χωρίς να αρνούνται τον αστικό χαρακτήρα του ελληνικού κράτους, ακόμα και στην πρώτη μορφή του, χωρίς ενίοτε, θα έλεγα, να αρνούνται τον αστικό χαρακτήρα της Επανάστασης, όμως εξακολουθούν να προβάλλουν ως κύριο τον εθνικό χαρακτήρα στη βάση των ιδεών, αυτές τοποθετούν το ζήτημα με το κεφάλι κάτω, όπως είχε κάνει ο Χέγγελ με την ιδεαλιστική διαλεκτική. Το γεγονός ότι χαρακτηρίζουμε την κοινωνική πολιτική επανάσταση με αφετηρία τη δυναμική της τάξης στην παραγωγική διαδικασία, δεν σημαίνει βέβαια ότι αδιαφορούμε για τις ιδέες και το σύνολο των κοινωνικών σχέσεων που αντιστοιχούν. Βέβαια, οι επαναστατικές ιδέες, αυτές που αιτιολογούν, θα λέγαμε, και τις νέες νομικές σχέσεις, τις νέες μορφές διοίκησης κλπ., μπορούν να προηγηθούν της Επανάστασης. Ίσα ίσα, μάλιστα, μπορούν να γίνουν δύναμη οργάνωσης της πολιτικής επανάστασης. Αυτό έγινε και με τις αστικές επαναστάσεις του 18ου αιώνα, αλλά και με την Επανάσταση του 1821, έγινε στη συνέχεια στον 20ο αιώνα και με τις προλεταριακές επαναστάσεις. Ο μαρξισμός συστηματοποιεί τη διαλεκτική υλιστική διερεύνηση της ιστορίας, έδωσε στην ανθρώπινη γνώση την έννοια του κοινωνικού οικονομικού σχηματισμού ως διαλεκτικής ενότητας μεταξύ της οικονομικής βάσης και του πολιτικού, νομικού, πολιτιστικού επικοδομήματός της, που αντιστοιχεί σε ένα ιστορικά δοσμένο επίπεδο ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων, δηλαδή της ανάπτυξης του ίδιου του ανθρώπου και των μέσων που χρησιμοποιεί στην εργασία του. Όσο αναγκαίο είναι αντικειμενικά να προσδιορίζουμε σε κάθε κοινωνικό-οικονομικό σχηματισμό την κυρίαρχη τάξη και την άμεσα εκμεταλλευόμενη, δηλαδή τις δύο βασικές τάξεις σε σχέση με τον κυρίαρχο τρόπο παραγωγής, αλλά τόσο αναγκαίο είναι αντικειμενικά να προσδιορίζουμε και τις άλλες κοινωνικές ομάδες ή τάξεις που διαμορφώνονται ως φύτρα του νέου ή διακρίνονται ως κατάλοιπα του παλιού τρόπου παραγωγής. Και ακόμα περισσότερο, να μπορούμε να διακρίνουμε τη διαστρωμάτωση στο πλαίσιο μιας τάξης, παλιάς ή νέας, την εξέλιξη των τάξεων, επομένως και του κοινωνικού πολιτικού ρόλου τους. Όσον αφορά την Επανάσταση του 21, ούτε την αστική τάξη μπορούμε να την αντιλαμβανόμαστε ως τη σημερινή τάξη των καπιταλιστών, παρόλο που υπάρχει ο πυρήνας της, ούτε τους προεστούς μπορούμε να τους αντιλαμβανόμαστε μόνο ως το κατώτερο ορθόδοξο τμήμα του φεουδαρχικού κρατικού μηχανισμού και να παραβλέπουμε την εμπλοκή τους, την άμεση εμπλοκή τους με τις ανερχόμενες καπιταλιστικές σχέσεις. Το πρώτο και κύριο συμπέρασμα που οφείλουμε να κρατήσουμε είναι ότι η Επανάσταση του 21 στο μετέπειτα ελλαδικό χώρο ως αστική ήταν μία από τις πολλές επαναστάσεις που ξέσπασαν όχι μόνο στο χώρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά σε όλη την Ευρώπη, την Αμερική, την Ασία. Αλλού λίγο ή αρκετά πιο πριν, αλλού λίγο ή αρκετά αργότερα. Πρόκειται για αρκετά διευρυμένη ιστορική εποχή περάσματος από το φεουδαρχικό κοινωνικο-οικονομικό σχηματισμό στον ανερχόμενο καπιταλιστικό. Κανένας ιστορικός που εργάζεται με στοιχειώδη επιστημονικότητα σήμερα πλέον δεν μπορεί να αρνηθεί αυτή την αλήθεια που εν μέρει με συνειδητά εισαγόμενες συγχύσεις και αντιφάσεις διαχέεται, θα λέγαμε, ακόμα και στην επίσημη αστική ιδεολογική πολιτική προσέγγιση. Βέβαια, οι απόψεις αστών πολιτικών, ενίοτε και ιστορικών, καλύπτουν όλο το φάσμα, χωρίς να υπάρχει απόλυτη, θα λέγαμε, ταύτιση σε σχέση με την κομματική ένταξη ή προτίμησή τους, ζήτημα στο οποίο θα αναφερθεί στη συνέχεια ο σύντροφος Κολαρίκος. Έτσι θα βρούμε και τους ακραίους πλέον χαρακτηρισμούς της Επανάστασης του 21 ως απελευθερωτικής ενός έθνους με ρίζα το Βυζάντιο ή και πιο πίσω. Υπάρχει και χαρακτηρισμός του 21 ως χριστιανικής απελευθέρωσης από το μουσουλμανικό ζυγό.
αλλά υπάρχουν βέβαια και προσεγγίσεις που δεν αμφισβητούν τον αστικό χαρακτήρα του 21, εξάντλουν όμως την όποια ταξική τους αναφορά στην αστική διανόηση, στους εμπόρους, άντε και στους αστούς εφοπλιστές, αποφεύγοντας να μιλήσουν για τάξη των καπιταλιστών και συνολικά για ανάπτυξη των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής. Συνειδητά δίνουν έμφαση στο μικροαστικό χαρακτήρα των πρώιμων τμήματων της αστικής τάξης κατά την ιστορική εποχή του περάσματος από τη φεουδαρχία στον καπιταλισμό. Άλλοτε πάλι υπερβάλλουν την πρόσδεση των προεστών με τον Οθωμανικό μηχανισμό και αποσιωπούν την αστικοποίηση σημαντικού τμήματός τους, για να υποστηρίξουν ότι στην αρχική του περίοδο, την άμεσα μετεπεναστατική, αλλά και αυτή του Καποδίστρια, ακόμα και του Όθωνα, το ελληνικό κράτος δεν ήταν αστικό, αλλά μια μορφή ημιφεουδαρχικού μορφώματος, έστω και αν το Σύνταγμα κατοχύρωνε τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής. Φίλοι και σύντροφοι, στόχος της αστικής προσέγγισης είναι να γίνει μαζικά αποδεκτή η θέση για αέναη ηγετική θέση της αστικής τάξης στην κοινωνική πρόοδο. Επομένως και για αναγκαστική συμπόρευση των εργατικών και λαϊκών δυνάμεων με την αστική τάξη για όλα τα λεγόμενα εθνικά ζητήματα. Από την αντιμετώπιση της πανδημίας της COVID-19 έως και της σημερινής τουρκικής προκλητικότητας ή την ενσωμάτωση της πληροφορικής στην διοικητική οργάνωση. Επιχείρησαν και επιχειρούν να συνδέσουν τα μηνύματα της Επανάστασης του 21 με το μέλλον, να προβάλλουν την εθνική ενότητα ή συνοχή για ένα εθνικό όραμα που συχνά το συνδέουν με την αναβάθμιση του ελληνικού αστικού κράτους στον περιφερειακό ή και διεθνή συσχετισμό μεταξύ των καπιταλιστικών κρατών. Επιδιώκουν να συντεριάξουν τον εθνικισμό με τον διεθνισμό, αλλιώς θα λέγαμε τον κοσμοπολιτισμό του κεφαλαίου, χαρακτηριστικά αλληλένδετα αλλά και αλληλοσυγκρουόμενα μεταξύ τους. Γιατί βάση της γευρημένης καπιταλιστικής αναπαραγωγής είναι ακόμα η εθνοκρατική της συγκρότηση, για να υπηρετεί βέβαια την εξαγωγική τάση του κεφαλαίου με στόχο τη γευρημένη αναπαραγωγή του. Αυτή η σχέση εθνικού κοσμοπολιτισμού αποτυπώθηκε στο πλαίσιο και της συγκρότησης της Κρατικής Επιτροπής του για τον εορτασμό του 21, αλλά και σημειολογικά δόθηκε και με την επιλογή της κυρίας Αγγελοπούλου ως Προέδρου της. Εκφράστηκε και με την κρατική επιλογή καλέσματος άλλων κρατικών εκπροσώπων στις εορταστικές εκδηλώσεις στις 25 Μαρτίου. Γιατί όπως γνωρίζετε δεν κλήθηκαν μόνο οι αντιπρόσωποι των τότε ισχυρών κρατών της Ευρώπης, της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Ρωσίας που είχαν άμεση στρατιωτική και διπλωματική ανάμειξη, αλλά κλήθηκαν και οι ΗΠΑ ως ηγέτιδα δύναμη του ΝΑΤΟ. Όσον αφορά τη σημερινή στρατηγική επιλογή της τάξης των καπιταλιστών στην Ελλάδα, οι ΗΠΑ εξακολουθούν να είναι ο κύριος στρατιωτικός πολιτικός σύμμαχος του ελληνικού αστικού κράτους από την περίοδο του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας έως και σήμερα. Και δεν είναι τυχαία αυτή η επιλογή, αφού οι ΗΠΑ παρέλαβαν τη σκυτάλη από το Ηνωμένο Βασίλειο στη μεταόπλα διάσωση της αστικής τάξης στην Ελλάδα μετά τη λήξη του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου σε συνθήκες επαναστατικές. Έκφραση αυτής της επιλογής είναι και η σχετικά πρόσφατη αναβάθμιση της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ με βάσεις διευκολύνσεις, ακόμα και σε αποθήκευση φαίνεται πυρηνικών στην Ελλάδα. Στρατηγική που υπηρετήθηκε εξίσου και από την κυβέρνηση του σοσιαλδημοκρατικού ΣΥΡΙΖΑ και από την κυβέρνηση της φιλελεύθερης Νέας Δημοκρατίας. Κλείνοντας αυτή την παρένθεση για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και τη σύγχρονη σχέση τους με το ελληνικό αστικό κράτος, θα ήθελα να περάσω σε ένα δεύτερο συμπέρασμα από τη μελέτη των κρατικών συμμαχιών και τις σχέσεις τους με το χαρακτήρα μιας επανάστασης στην περίπτωσή μας του 21
για να σταθούμε στα όποια ταξικά διαφοροποιημένα μηνύματα μπορούν να προβληθούν στο παρόν και στο μέλλον. Γιατί βέβαια όχι μόνο διαφορετικά είναι τα συμφέροντα της τάξης των καπιταλιστών από τα εργατικά και λαϊκά συμφέροντα, αλλά βρίσκονται και σε διαρκή αντιπαλότητα. Και το ζήτημα του διεθνούς συσχετισμού μεταξύ υφιστάμενων κρατών σχετίζεται και με το χαρακτήρα της ιστορικής εποχής ως προς τα όρια ενός κοινωνικού οικονομικού σχηματισμού και τη δυναμική ενός επόμενου ανώτερου. Δηλαδή, το συσχετισμό μεταξύ των Κροατών οφείλουμε να τον εκτιμάμε αντικειμενικά, υπολογίζοντας και τον συσχετισμό της ταξικής πάλης. Ο επαναστατικός ταξικός αγώνας οφείλει να αξιοποιεί τις αντιφάσεις, τα ρήγματα, τα διέξοδα, της προγενέστερης και ιστορικά παροχημένης εξουσίας, αλλά όχι να αυτοκαθορίζεται από αυτά τα ρήγματα. Η ιστορία διδάσκει ότι σωστά ο ελληνικός αστικός επαναστατικός αγώνας δεν καθυλώθηκε από την υπάρχουσα αντιδραστική ιερή συμμαχία, αλλά αξιοποίησε αντιθέσεις μεταξύ των τότε ισχυρών κρατών, των αστικών Μεγάλης Βρετανίας και Γαλλίας και των φεουδαρχικού τύπου Τσαρικής Ρωσίας και Αυστρο-Ουγγαρίας. Δεν ήταν το χριστιανικό ή έστω το βαθιά ριζωμένο εθνικό συνέστημα και φρόνημα που έδινε θάρρος, ψυχή και φτερά στους Έλληνες για να συγκρουστούν πολεμικά με πολύ ισχυρότερες, στρατιωτικά ισχυρότερες δυνάμεις. Ούτε το πετύχανε γιατί στηρίχτηκαν από την ομόθρησκη Ρωσία ενάντια στους μουσουλμάνους Οθωμανούς. Ούτε ήταν οι νεωτερικές ιδέες χωρίς το ταξικό τους υπόβαθρο, που έδωσαν φτερά στον αγώνα τους, όπως διαβάσαμε και ακούσαμε στα πάμπολα αφιερώματα που έγιναν για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση. Ήταν οι υλικές, εσωτερικές και διεθνείς συνθήκες εμφάνισης των καπιταλιστικών σχέσεων και αποδυνάμωσης των φεουδαρχικών εξουσιών, μέσα στις οποίες τα συμφέροντα ελληνόφωνων χριστιανών αστών αποκρισταλώθηκαν σε εθνικό στόχο εξουσίας, διαμορφώθηκαν σε ιδεολογία αυτή του ελληνικού αστικού διαφωτισμού. Γέννημα αυτής της ελληνικής αστικής τάξης είναι η επαναστατική της συγκρότηση με κέντρο τη Φιλική Εταιρεία, η κοινωνική σύνθεση της οποίας και η λειτουργίας της, όπως προκύπτει και από ιστορικά ντοκουμέντα, καταρρύπτει κάθε μύθο για μυστική οργάνωση κατασκευασμένη από τον Τζάρο της Ρωσίας. Αξίζει να διαβάσετε και την πρόσφατη έκδοση της σύγχρονης εποχής. Από τη σκοπιά του θέματός μας, δεν θα ασχοληθούμε με την εξέλιξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων μεταξύ των επαναστατημένων ελληνικών δυνάμεων και των Οθωμανικών, και τη διάταξη ξένων δυνάμεων σε αυτές. Θα επισημάνουμε όμως ότι δεν υπήρχε αντιστοιχία ανάμεσα στον ταξικό χαρακτήρα ενός κράτους και τη στάση υποστήριξης ή όχι της αστικής επανάστασης του 1921. Δηλαδή, το αστικό κράτος της Μεγάλης Βρετανίας κράτησε αρχικά επιφυλακτική στάση απέναντι στην επανάσταση του 1921, γιατί φοβόταν την αποδυνάμωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ότι θα ευνοούσε την Τσαρική Ρωσία. Αντίθετα, η Τσαρική Ρωσία ήταν ευνοϊκή σε εξεγέρσεις που υπονόμευαν την ενότητα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ώστε να ανοίξει για τη Ρωσία τότε ο δρόμος προς το Αιγαίο. Αλλά ήταν αρνητική απέναντι στο επαναστατικό κέντρο της Επανάστασης, γιατί έβλεπε τον αστικό χαρακτήρα της. Χαρακτήρα του, εναντιονόταν επομένως σε καθεστώτα κατάργησης του παροχημένου φεουδαρχικού καθεστώτος. Με άλλα λόγια, ο ελληνικός αστικός αγώνας του 1921 δεν παγιδεύτηκε από τον αντιδραστικό συσχετισμό της Ιερής Συμμαχίας, αλλά ούτε από τα επιμέρους συμφέροντα των τότε ισχυρών κρατών. Το συμπέρασμα που βγαίνει
είναι ότι πολύ περισσότερο δεν πρέπει να παγιδεύεται η εργατική λαϊκή επαναστατική πάλι σε κάθε καπιταλιστικό κράτος. Όχι μόνο στις επαναστατικές συνθήκες, εννοείται και είναι κρίσιμη η μη παγίδευσή της, αλλά και η γραμμή πάλης σε οποιασδήποτε συνθήκες, ειρήνης ή πολέμου, κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης ή όχι, να μην εγκλωβίζεται στη λογική του μονόδρομου διακρατικών καπιταλιστικών ενώσεων όπως της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Και σε αυτό έχουμε την υποχρέωση βαθιά να αφομοιώσουμε τα συμπεράσματα και από την ιστορία των δικών μας στρατηγικών επιλογών, εννοούμε ως ΚΚΕ, αλλά και ευρύτερα ως Διεθνές Κομμουνιστικό Κίνημα, με δεδομένο ότι παρεκκλίναμε στη μη σύνδεση του αντιφασιστικού, αντικατοχικού ένοπλου αγώνα από τον αγώνα για την ανατροπή της καπιταλιστικής εξουσίας στις επαναστατικές συνθήκες που πρόκυψαν κατά τη λήξη του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Αλλά και η εκτεταμένη επικράτηση των αντεπαναστάσεων στο πρώτο ιστορικό κύκλο της σοσιαλιστικής οικοδόμησης κατά τον 20ο αιώνα δεν δικαιολογεί την έκταση και το βάθος της ιδεολογικής σύγχυσης και οπορτουνιστικής πολιτικής στο Διεθνές Κομμουνιστικό Κίνημα, το οποίο οφείλει να ασκεί τη σκέψη, την κρίση του, στη διαλεκτική υλιστική ανάλυση και σύνθεση της ιστορικής κοινωνικής κίνησης. Δηλαδή, κάτω από τον πάγο της φαινομενικά στατικής ισορροπίας μεταξύ καπιταλιστικών κρατών και διαφορετικών διακρατικών συμμαχικών σχημάτων, κάτω από την φαινομενικά ισχυρή καπιταλιστική εξουσία, οφείλουμε να ανακαλύπτουμε τα φύτρα του νέου, να προσδιορίζουμε τους παράγοντες που μπορούν να ενεργήσουν επιταχυντικά στο λιώσιμο του πάγου, να επιδράσουν καταλυτικά στην δυναμική του νέου, στην ταξική πάλι, στην έναρξη της επαναστατικής διαδικασίας. Αυτό το συμπέρασμα φοβάται η αστική εξουσία και προσπαθεί με όλα τα μέσα που διαθέτει να εμποδίσει τη συνειδητοποίησή του. Γι' αυτό αποφεύγει, όπως ο διάολος το λιβάνι, να μιλά για αστική, κοινωνική και πολιτική επανάσταση. Προτιμά να την προβάλλει ως πόλεμο για την εθνική ανεξαρτησία, να απομονώνει το εθνικό στοιχείο από το ταξικό αστικό στοιχείο. Δεν θέλει να ανοίξει ο προβληματισμός για το σημερινό αντιδραστικό πλέον χαρακτήρα της τάξης των καπιταλιστών, για τον ανερχόμενο ηγετικό ρόλο της εργατικής τάξης στην κοινωνική πρόοδο, δηλαδή στην κατάργηση της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας που φρενάρει την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων. Αξιοποιεί το γεγονός ότι η φαινομενική παρατήρηση δεν μπορεί να αποκαλύψει τη μεγάλη καταστροφή των παραγωγικών δυνάμεων λόγω των πολύ μεγάλων επιστημονικών και τεχνολογικών κατακτήσεων, της αφάνταστης ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων σε σχέση με το παρελθόν των αστικών επαναστάσεων. Όμως, η κομμουνιστική πρωτοπορία γνωρίζει ή πρέπει πολύ καλά να γνωρίζει αυτό το φρενάρισμα και να το αποκαλύπτει, το μέγεθος των καταστροφών από τις οικονομικές καπιταλιστικές κρίσεις, τη μη ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών στην εκπαίδευση, στην υγεία πρόνοια, στην προστασία στον εργασιακό χώρο ή κατοικίας, στην ανάγκη γενικής μείωσης του εργάσιμου χρόνου και στην ανάγκη κοινωνικής στήριξης μιας πολύπλευρης δημιουργικής επιλογής στον μη εργάσιμο χρόνο. Μας χρειάζεται, σύντροφοι και φίλοι, να μελετήσουμε την Επανάσταση του 21 σε συνάρτηση με τις αστικές επαναστάσεις που προηγήθηκαν ή ακολούθησαν, βαθύτερα να κατανοήσουμε όλη την εποχή περάσματος από τον φεουδαρχικό κοινωνικο-οικονομικό σχηματισμό στον καπιταλιστικό, προκειμένου σήμερα βαθύτερα να κατανοήσουμε τη σύγχρονη εποχή, την εποχή περάσματος από τον καπιταλισμό στο σοσιαλισμό-κομμουνισμό, στην κοινωνία στην οποία δεν αλλάζει μόνο τάξη
ως οικονομική κυριαρχία και πολιτική εξουσία, αλλά καταργείται κάθε μορφή εκμεταλλευτικών σχέσεων, κάθε εκμεταλλεύτρια τάξη. Και ακόμα περισσότερο, καταργείται κάθε κοινωνική διάκριση και ανισότητα. Αναμορφώνεται η ίδια η εργατική τάξη ως ηγετική δύναμη της νέας κοινωνίας, ως συλλογικός ιδιοκτήτης των μέσων παραγωγής, αλλά και ως τάξη η οποία εξουσιάζει. Αν η ανάπτυξη και η πλήρης εδραίωση της αστικής τάξης χρειάστηκε σχεδόν 4 αιώνες, χρειάστηκε ακόμα και αλλεπάλληλες επαναστάσεις για 50-60 χρόνια μέσα στην ίδια τη Γαλλία, τη Γερμανία, χρειάστηκε συγκρούσεις και αναδιατάξεις μεταξύ των δυνάμεων της Επανάστασης στην Ελλάδα και όχι τους λεγόμενους εθνικούς διχασμούς, όπως από προσανατολιστικά λέει η αστική ιστορία και πολιτική. Αναπέτησε τη θυσία επανειλημμένων αγροτικών και εργατικών εξεγέρσεων που πνίγηκαν σε αίμα. Η εδραίωση του νέου, του κομμουνιστικού τρόπου παραγωγής και των αντίστοιχων σχέσεων σε όλες τις πτυχές οργάνωσης της κοινωνίας, στην διαμόρφωση της ίδιας της κομμουνιστικής συνείδησης, είναι μια διαδικασία πολύ μα πολύ πιο βαθιά, ανατρεπτική και σύνθετη. Δεν εξαντλείται με ό,τι μπόρεσε να πραγματοποιήσει η σοσιαλιστική οικοδόμηση, κυρίως αν θέλετε στη πρωτοπόρα της έκφρασης στη Σοβιετική Ένωση, που ξεκίνησε και από πολύ χαμηλότερο επίπεδο ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων. Εκείνο το επίπεδο, αν θέλετε, κουβαλούσε πιο βαριά κληρονομιά στη μη μηχανοποιημένη αγροτική παραγωγή, σε χειρονακτική εργασία ακόμα και μέσα στη βιομηχανική παραγωγή, αλλά και στις υπηρεσίες. Κουβαλούσε τη διατήρηση μεγαλύτερης απόσπασης της πνευματικής από την χειρονακτική εργασία, της επιτελικής από την εκτελεστική, στην αντίθεση πόλης χωριού, στην ανισοτιμία μεταξύ άνδρα-γυναίκας και τόσα άλλα. Σε αυτό το υλικό έδαφος καθυστέρησε και η ανάπτυξη της θεωρίας της σοσιαλιστικής, της κομμουνιστικής οικοδόμησης, της σοσιαλιστικής οικονομίας, του σοσιαλιστικού δικαίου και άλλων. Σε τελευταία ανάλυση, θα λέγαμε ότι δεν ήταν επαρκής η επιστημονική, διαλεκτική, υλιστική αντίληψη αυτού του περάσματος από τον καπιταλισμό στον σοσιαλισμό-κομμουνισμό, όχι μόνο για τη Σοβιετική Ένωση, αλλά και τις άλλες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, της Ασίας. Ευθυνόμαστε για την πιο απλοϊκή και σχηματική αντίληψη της κοινωνικής κίνησης, πιστεύοντας ότι στη Σοβιετική Ένωση είχε οριστικά νικήσει η οικοδόμηση της νέας κοινωνίας. Το κόμμα μας, βέβαια, έχει κάνει σημαντική δουλειά για το ξεπέρασμα τέτοιων απλοϊκών αντιδιαλεκτικών προσεγγίσεων. Πρώτα απ' όλα μελετώντας και βγάζοντας συμπεράσματα από τη σοσιαλιστική οικοδόμηση στη Σοβιετική Ένωση. Συνεχίζουμε αυτή την έρευνα όχι μόνο στο πεδίο της οικονομίας, αλλά και του νομικού, πολιτικού, πολιτιστικού επικοδομήματος, αποκτώντας και νέο αρχιακό υλικό, νέες πηγές δεδομένων, νέας βιβλιογραφίας. Ταυτόχρονα, μεταφράζουμε, εκδίδουμε έργα των Μάρξ Έγγελς, που με διαλεκτική υλιστική μεθοδολογία διερευνούν και τους προκαπιταλιστικούς, όχι μόνο τον καπιταλιστικό, τους προκαπιταλιστικούς κοινωνικούς σχηματισμούς και την εξέλιξη της ταξικής πάλης. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν, σύντροφοι και φίλοι, κυρίως απευθύνομαι στους συντρόφους, να ολοκληρώσω το ερώτημα που ρητορικά σας απίφθηνα ανοίγοντας την παρέμβασή μου. Ποια είναι η γνωριμία, η σχέση σας με σειρά έργων των Μάρξ Έγγελς, όπως για την προκαπιταλιστική κοινωνική εξέλιξη, του Έγγελς η καταγωγή της οικογένειας, της ατομικής ιδιοκτησίας και του κράτους. Ποια είναι η σχέση σας με άλλες εκδόσεις που φωτίζουν την κοινωνική, πολιτική διαδικασία εδραίωσης του καπιταλισμού, με έργα όπως του Μάρξ, ο εμφύλιος πόλεμος στη Γαλλία, οι ταξικοί αγώνες στη Γαλλία από το 1848 έως το 1850,
η 18η Μπριμέρ του Λουδοβίκου Βοναπάρτη, του Έγγελς, ο πόλεμος των χωρικών στη Γερμανία, επίσης άλλα έργα όπως του Μάρκο Σομπούλ, 1789 η Μεγάλη Επανάσταση των Γάλλων. Ποια είναι η σχέση σας με έργα για το χαρακτήρα της Επανάστασης, το πέρασμα τώρα από τον καπιταλισμό στο σοσιαλισμό, όπως είναι τα έργα του Λένιν για τον πόλεμο και τη σοσιαλιστική επανάσταση, η θέση του Απρίλη από τη μαχητική πείρα των Μπολσεβίκων, η προλεταριακή επανάσταση και ο αποστάτης Κάουτσκι, έργα του όπως του Γιούργο ο Λένιν τον Οκτώβρη, του Ντάτ φασισμός και κοινωνική επανάσταση και τόσα άλλα. Όλοι και όλες να προβληματιστούμε και να δράσουμε με τρόπο ώστε στα επόμενα χρόνια να μην ισχύει η εκτίμηση της θέσης 12 του πρώτου κειμένου της Κεντρικής Επιτροπής για το 21ο συνέδριό του, που λέει «Το σημαντικότερο πρόβλημα, εν μέρει αντικειμενικό, είναι ότι όλη η προσπάθεια αφομοίωσης ιστορικών και ιδεολογικών συμπερασμάτων, θέσεων και επεξεργασιών με βάση τις εξελίξεις και τις νέες απαιτήσεις δεν συνδυάζεται σταθερά με τα άμεσα πολιτικά καθήκοντα και τη δράση. Να κάνουμε πράξη την κατεύθυνση που περιλαμβάνει η θέση 13 του ίδιου κειμένου, που αναφέρεται στην προετοιμασία των στελεχών και λέει «Πρέπει να έχει ενιαία χαρακτηριστικά, όπως η διαμόρφωση ενός ορισμένου επίπεδου θεωρητικής μόρφωσης, γνώσης των θέσεων και επεξεργασιών του κόμματος, που αποτελούν τον παράγοντα ιδεολογικοπολιτικής ενότητας και συνειδητής συμφωνίας. Και λέγοντας θεωρητική μόρφωση, εννοούμε των φιλοσοφικών και οικονομικών βάθρων του επιστημονικού κομμουνισμού. Μόνο έτσι μπορούμε να κάνουμε πράξη το κεντρικό σύνθημα του 21ου συνεδρίου μας, δηλαδή δυνατό κουκουέ, νους, καρδιά οργανωτής της εργατικής λαϊκής πάλι για το σοσιαλισμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τη συντρόφισσα Ελένη Μπέλου και ακολουθεί η δεύτερη εισήγηση στη σημερινή μας εκδήλωση από τον σύντροφο Κώστα Σκολαρίκο, μέλος του Τμήματος Ιστορίας της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, με τίτλο «Ο χαρακτήρας της Επανάστασης του 1821 και η σύγχρονη διαπάλη». Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, η αστική εθνικοπελευθερωτική επανάσταση του 1821 εντάσσεται στην εποχή των αστικών επαναστάσεων που άνοιξε με την Αμερικανική Επανάσταση του 1775 και ολοκληρώθηκε με τις Ευρωπαϊκές Αστικές Επαναστάσεις της περίοδου 1848-1850. Με αυτή την έννοια αποτέλεσε γνήσιο τέκνο της εποχής της και προέκυψε συνέπεια των κοινωνικο-οικονομικών αντιθέσεων που οξύνθηκαν την περίοδο μετάβασης από τη φεουδαρχία στον καπιταλισμό. Εξάλλου, οι συγκεκριμένες αντιθέσεις είχαν ήδη εκφραστεί στα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όπου αναπτύσσονταν προεπαναστατικά οι νέες, οι καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής. Κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα, οι ελληνόφωνοι χριστιανοί έμποροι και πλειοκτήτες συγκέντρωναν δύναμη και πλούτο, πρωτοστατώντας το εμπόριο της αυτοκρατορίας. Την ίδια περίοδο, ο τεγματισμός της εδαφικής επέκτασης της αυτοκρατορίας οδήγησε σε παρακμή το τιμαριωτικό σύστημα και επέτρεψε σε ισχυρές οικογένειες χριστιανών και μουσουλμάνων, τους Κοτσαμπάσιδες και τους Αγιάννηδες αντίστοιχα, να ελέγξουν την καλλιέργεια της γης και τη συλλογή των φόρων. Η παραπάνω κατευθύνοντας την αγροτική παραγωγή στο αυξανόμενο εξωτερικό εμπόριο και τοποθετώντας τα χρηματικά τους αποθέματα σε άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες, δεν άρχισαν να συνδέσουν τα συμφέροντά τους με την καπιταλιστική αγορά. Έτσι, στην αυγή του 19ου αιώνα, οι νέες καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής διείσδυσαν από όλους τους πόρους της γερασμένης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, κλονίζοντας τις κυρίαρχες φεουδαρχικές σχέσεις και διαταράζοντας τις δοσμένες κοινωνικο-οικονομικές ισορροπίες. Στον πυρήνα των μεταβολών βρισκόταν ο κοινωνικός φορέας των νέων σχέσεων παραγωγής, η αστική τάξη. Όσο αυξανόταν η οικονομική ισχύ της ανεχόμενης ελληνικής αστικής τάξης, τόσο αυτή ερχόταν σε αντίθεση με τους περιορισμούς του Οθωμανικού Φεουδαρχικού Κράτους
και το καθεστώς της υποτέλειάς της σε αυτό. Η βαθιά κρίση που εκδηλώθηκε προεπαναστατικά στο εμπόριο και την ναυτιλία για να πλωθεί σε όλους λίγο πολύ τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, όξινε περαιτέρω αυτές τις αντιθέσεις, αναδεικνύοντας με ακόμα πιο επιτακτικό τρόπο τα διέξοδα της υπάρχουσας κοινωνικής οικονομικής οργάνωσης και φωντίζοντας την αναγκαιότητα της επαναστατικής ρήξης της αστικής τάξης με τη φεουδαρχική εξουσία. Η ιστορική πρωτοβουλία για την Επανάσταση άνοιγε λοιπόν στην αστική τάξη. Αυτή ήταν που μετοσίωσε την αντίθεση στην Οθωμανική υποτέλεια, σε εθνική συνείδηση και τελικά σε επαναστατικό πολιτικό πρόγραμμα. Ο στόχος της επαναστατικής αστικής τάξης, δηλαδή η συγκρότηση ενός σύγχρονου αστικού έθνους κράτους, σήμαινε ταυτόχρονα και ρήξη με τους όρους της Οθωμανικής κυριαρχίας. Το γεγονός αυτό προσέδωσε στην Επανάσταση και απελευθερωτικό χαρακτήρα και επέτρεψε στην αστική τάξη να προσελκύσει ευρύτερες κοινωνικές δυνάμεις που βίωναν την ταξική εκμετάλλευση και τη φυλετική και θρησκευτική καταπίεση στα επαναστατικά της σχέδια. Οι φτωχοί αγρότες και οι περιορισμένοι αριθμητικά εργατική τάξη που βίωναν τις συνέπειες της κρίσης στο εμπόριο και στην ναυτιλία και της καταστροφής της βιοτεχνίας έγιναν θερμοί αποδέκτες των επαναστατικών κελευσμάτων της επαναστατικής οργάνωσης αστικής τάξης, της φιλικής εταιρείας. Ήταν αυτοί που στελέχωσαν με ανιδιοτέλεια τις ένοπλες επαναστατικές δυνάμεις, ρίχτηκαν με ηρωισμό στα πεδία των μαχών και έδωσαν απλόχερα το αίμα τους στην Επανάσταση, καταφέρνοντας να αποτινάξουν το καθεστώς του Ραγιά, όχι όμως και να πετύχουν την κοινωνική ταξική τους απελευθέρωση. Έτσι κι αλλιώς αυτό ήταν ένα καθήκον που δεν μπορούσε να επιληθεί στη συγκεκριμένη ιστορική εποχή. Η εξέταση των ιστορικών γεγονότων της Επανάστασης του 1821 αποτελεί σημαντική ευκαιρία άντλησης ιστορικών διδαγμάτων, όπως αναδείχθηκε και στην προηγούμενη ομιλία. Όμως η δυνατότητα άντλησης αυτών των συμπερασμάτων υποσκάπτεται αντικειμενικά από τις μεθοδολογικές και πραγματολογικές στρεβλώσεις της κυρίαρχης αστικής και της οπορτουνιστικής ιστοριογραφίας και σκέψης που αφορούν το ιστορικό παρελθόν αλλά στοχεύουν στο παρόν και το μέλλον. Ειδικότερα φέτος, η επέτειος της συμπλήρωσης 200 χρόνων από την Επανάσταση αποτελεί ένα αμφισβήτητα προνομιακό έδαφος για τη διάδοση της κυρίαρχης αστικής ιδεολογίας αλλά και πεδίο αντιπαράθεσης των διαφορετικών αστικών και οπορτουνιστικών ιστοριογραφικών ρευμάτων. Η αντιπαράθεση αυτή συχνά αντικατοπτρίζει τα διαφορετικά συμφέροντα και τις αποκλίνουσες προτεραιότητες διαφορετικών τμήματων της αστικής τάξης, καθώς και τον προσανατολισμό τους στις διεθνείς συμμαχίες. Ωστόσο, η αντιστοίχηση αυτή δεν πρέπει να κατανοείται ευθύγραμμα και μηχανιστικά, τόσο επειδή υπάρχει μια σχετική αυτοτέλεια στις έρηδες των ιστορικών και πολύ περισσότερο γιατί οι προτεραιότητες των διαφορετικών τμήματων της αστικής τάξης εκφράζονται στο πλαίσιο φαινομενικά αντίρροπων ιδεολογικοπολιτικών επεξεργασιών, έτσι ώστε να μπορούν να βρουν μεγαλύτερη ανταπόκριση. Κατά συνέπεια, δεν πρέπει να προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι οι αναλύσεις ενός ιστορικού μπορούν να εντάσσονται συχνά στο πλαίσιο ενός ιστοριογραφικού ρεύματος και παράλληλα να υιοθετούν επιχειρήματα ενός άλλου. Οι μέχρι τώρα δραστηριότητες για τους εορτασμούς των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821 δεν χαρακτηρίζονται από εκδηλώσεις με μασική συμμετοχή κοινού εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Όμως, βρίσκεται σε εξέλιξη μια πολύμορφη δραστηριότητα που περιλαμβάνει τη διεξαγωγή διαδικτυακών εκδηλώσεων, επιστημονικών συνεδρίων και σεμιναρίων, την πλούσια βιβλιογραφία και την αντίστοιχη αρθρογραφία, τηλεοπτικά ντοκιματέρ και αφιερώματα και πολλά άλλα. Παράλληλα, στο προσεχές μέλλον, αρκετά βιβλία θα εκδοθούν και επιστημονικά συνέδρια θα πραγματοποιηθούν, ενώ οι κρατικοί εορτασμοί θα παραταθούν έως το τέλος του χρόνου. Στο δημόσιο διάλογο που αναπτύσσεται έχουν εμπλακεί και οι εκπρόσωποι άλλων καπιταλιστικών κρατών με ιδιαίτερα γεωπολιτικά συμφέροντα στην περιοχή. Έτσι, οι πρεσβείες των ΗΠΑ, της Ρωσικής Ομοσπονδίας, της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας έχουν ανακοινώσει σειρά επαιτειακών εκδηλώσεων, ενώ οι επικεφαλείς τους έχουν παρέμβει μέσα από αρθρογραφία, συμμετοχή σε ντοκιμαντέρ και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ανεξάρτητα από τα διαφορετικά επιχειρήματα των πρεσβευτών, κοινός τόπος στις παρεμβάσεις τους αποτελεί η προσπάθεια ανάδειξης διαχρονικής φιλίας των καπιταλιστικών κρατών που εκπροσωπούν με το ελληνικό αστικό κράτος, η οποία χρησιμοποιείται ως υπόστρωμα για την προώθηση της εξωτερικής πολιτικής τους. Όσον αφορά τώρα τα εγχώρια επιτελεία,
Με βάση τη μέχρι τώρα αντιπαράθεση, μπορούμε να καταγράψουμε 5 βασικές κατευθύνσεις, συναστική και οπορτουνιστική ιστοριογραφία και σκέψη. Φυσικά, η ίδια η κατάταξη εμπεριέχει μια σχηματοποίηση, μιας και δεν αντικατοπτρίζει την ταύτιση των εκπροσώπων της κάθε κατεύθυνσης, αλλά θέλει να εκφράσει την ύπαρξη κοινών κεντρικών τάσεων και επιχειρημάτων που διαπερνούν το έργο τους. Εξάλλου και οι 5 κατευθύνσεις διαμορφώνονται με επίκεντρο την κεντρική αντιπαράθεση αστικού εθνικισμού και αστικού κοσμοπολιτισμού, χαρακτηρίζονται από αλληλοεπικαλύψεις και διαπερνούν οριζόντια για τα πολιτικά κόμματα και επομένως συχνά υποτάσσονται και σε διαφορετικούς πολιτικούς σχεδιασμούς. Κύριος εκφραστής της πρώτης κατεύθυνσης είναι η Επιτροπή Ελλάδα 2021. Η Επιτροπή υπογραμμίζει τα αστικά φιλελεύθερα χαρακτηριστικά της Επανάστασης και σωστά την εντάσσει στην αλυσίδα των αστικών επαναστάσεων της εποχής. Ταυτόχρονα, δεν παραμερίζει εντελώς τα υπάρχοντα εθνικά χαρακτηριστικά της Επανάστασης και ανέχεται τις ιστορικές ανακρίβειες της επίσημης Εκκλησίας σχετικά με τη συμβολή της, τηρώντας τις απαραίτητες ισορροπίες που επιβάλλει ο θεσμικός της ρόλος. Όλα τα προηγούμενα χρησιμοποιούνται μόνο για να προωθήσουν σε πλατύτερες μάζες το πολιτικό σκεπτικό που επιχειρεί να συνδέσει μια διαταξικά εννοούμενη σύγχρονη ευημερία με το σεβασμό της καπιταλιστικής νομιμότητας, του αστικού φιλελευθερισμού και των διεθνών συμμαχιών του αστικού κράτους. Σε αυτούς τους τρεις πυλώνες οικοδομείται η απέτηση της σύγχρονης εθνικής ενότητας, δηλαδή της συνένεσης εργατικής τάξης και των άλλων υποεκμετάλλευση μαζών στις εσωτερικές και εξωτερικές προτεραιότητες της καπιταλιστικής εξουσίας. Με άλλα λόγια, στο όνομα της περιόδου της επαναστατικής ανόδου της αστικής τάξης, η Επιτροπή επιχειρεί να οριοποιήσει ολόκληρη την ιστορική πορεία της καπιταλιστικής εξουσίας, να συγκαλύψει τη σημερινή σύψη της, αλλά και να προβάλλει τους αστικούς σχεδιασμούς για το μέλλον της. Γι' αυτό και οι δραστηριότητες της Επιτροπής δεν περιορίζονται στην ιστορία της Επανάστασης, αλλά επεκτείνονται στη 200χρονη ιστορία του αστικού κράτους. Μέσα σε αυτό το ασφικτικό ταξικά πλαίσιο, δεν διστάζουν να αναφερθούν ακόμα και στο εργατικό λαϊκό κίνημα, αλλά με τρόπο που να το αποσυνδέει από τη δράση του κόμματος και γενικότερα από την προοπτική της ανατροπής καπιταλιστικής εξουσίας. Η δεύτερη κατεύθυνση αποτελεί μια παραλλαγή της πρώτης, η οποία όμως χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη επίδραση του κοσμοπολιτισμού. Στη δεύτερη κατεύθυνση εντάσσονται καθηγητές της Νέας Δημοκρατίας, του επανομαζόμενου εξυγχρονιστικού ΠΑΣΟΚ και άλλα κομμάτια της αστικής διανόησης. Η σημαντικότερη διαφοροποίησή του σε σχέση με την πρώτη κατεύθυνση αφορά την αμφισβήτηση της συμβολής της Εκκλησίας στην Επανάσταση του 1821. Παράλληλα, ελαφρά διαφοροποιημένη είναι και η τοποθέτησή τους αναφορικά με τα εθνικά χαρακτηριστικά της Επανάστασης. Ενώ οι περισσότεροι εκπρόσωποι της συγκεκριμένης κατεύθυνσης τοποθετούνται με αμφισημία απέναντι στο ζήτημα της εθνικής συνέχειας, την ίδια στιγμή συνδέουν ευθύγραμμα την εθνική συνείδηση με τη φιλελεύθερη αστική ιδεολογία και υιοθετούν με τα μοντέρνες θεωρήσεις περί κατασκευής του έθνους που αποσπούν το τελευταίο ως μορφή κοινωνικής συμβίωσης από τις υλικές του προϋποθέσεις. Σε μια συνολικότερη απόσπαση της ιδεολογίας από την υλική πραγματικότητα στηρίζεται και η αιτιολόγηση του ταξικού χαρακτήρα της Επανάστασης από αυτή τη δεύτερη κατεύθυνση. Αυτός αποδίδεται κυρίως στις νεωτερικές ιδέες που μετέφεραν οι αστεί διανοούμενοι από τη Δύση και όχι στις ανακατατάξεις που προξενούσε η επέκταση των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής στα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Κατά συνέπεια, ακόμα και όταν μιλούν για προεπαναστατική κλιμάκωση του εμπορίου και του ρόλου των εμπόρων και των καραβοκυραίων, για οικονομική ανάπτυξη και άλλα, παρουσιάζουν αυτά τα νέα δεδομένα μόνο ως ποσοτικές διαφοροποιήσεις που δεν συνδέονται με ποιοτικές ταξικές αναδιαρθρώσεις και τελικά με το απαραίτητο επαναστατικό άλμα που επιδιώκει την αλλαγή τάξη στην εξουσία. Υπό αυτό το πρίσμα, στη συγκεκριμένη κατεύθυνση εντάζονται και οι ιστορικοί που υποστηρίζουν το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Οι τελευταίοι, αποδίδοντας την επανάσταση στις νεωτερικές ιδέες, επιχειρούν να παρουσιάσουν τις σύγχρονες σοσιαλδημοκρατικές ιδέες ως αντίστοιχες των νεωτερικών επαναστατικών ιδεών της εποχής του 1821. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκουν να εγκλωβίσουν οποιαδήποτε εργατική λαϊκή αμφισβήτηση στο πλαίσιο της επιδίωξης μιας εναλλακτικής αστικής διαχείρισης, δηλαδή εντός των τυχών της καπιταλιστικής εξουσίας. Εξάλλου, στο σύνολό της αυτή η κατεύθυνση
συσκοτίζοντας την ταξικότητα και την ιστορικότητα της καπιταλιστικής εξουσίας, επιδιώκει να την ταυτίσει με ολόκληρη την ιστορία της πολιτισμένης ανθρωπότητας και επομένως να αποκλείσει θεωρητικά κάθε απόπειρα ανατροπής της. Μια τρίτη κατεύθυνση συγκροτείται στη βάση της αποδοχής της ιστορικής συνέχειας του ελληνικού έθνους και της άρνησης του κοινωνικού ταξικού χαρακτήρα της Επανάστασης του 1821. Σύμφωνα με αυτή την ανάγνωση, το ελληνικό έθνος διατηρεί τη συνέχεια του από την αρχαία Ελλάδα ως σήμερα και δεν συμφιλιώθηκε ποτέ με την Οθωμανική κυριαρχία. Βάση στήριξης των συγκεκριμένων θέσεων είναι η διιστορική παράθεση πηγών με αναφορές στον όρο Έλληνας ή στον όρο Ελληνικός, η υπαρκτή ιστορική συνέχεια της ελληνικής γραμματείας, οι αντιλήψεις περί εξελληνισμένου Βυζαντίου, αλλά και η εξεγέρχηση στη διάρκεια της Οθωμανικής κυριαρχίας. Η συγκεκριμένη κατεύθυνση δεν γνωρίζει πλατιά απήχηση ανάμεσα σε ακαδημαϊκούς κύκλους, αλλά έχει λαϊκό έγισμα στο βαθμό που πρημοδοτείται από ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας, από μερίδα της επίσημης εκκλησίας και από το σύνολο σχεδόν των παρεκκλησιαστικών και ακροδεξιών οργανώσεων και εντύπων. Το ένα τμήμα αυτής της κατεύθυνσης αντιλαμβάνεται το μετεπαναστατικό κράτος ως δημιούργημα των λεγόμενων μεγάλων δυνάμεων της εποχής και ταυτόχρονα ως έκπτωση από τον προαιώνιο ελληνικό πολιτισμό, κριτικάροντας τις αστικές επαναστατικές ιδέες από τη σκοπιά του εκκλησιαστικού σκοταδισμού. Στην ίδια βάση, θεωρεί ότι η σημερινή ιδεολογική επικράτηση του αστικού κοσμοπολιτισμού, του εθνομηδενισμού, όπως αναφέρουν οι υποστηρικτές της, στοχεύει στον αφελληνισμό της ιστορίας και στη συνέχεια του εθνικού ενδοτισμού. Όμως, μεγαλύτερη πολιτική βαρύτητα έχει το δεύτερο τμήμα αυτής της κατεύθυνσης, που βρίσκει υποστηρικτές ανάμεσα στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και επιχειρεί να γοητεύσει λαϊκά στρώματα παρουσιάζοντας την Επανάσταση ως προέκταση της εθνικής συνέχειας και ως αποτέλεσμα της εθνικής ενότητας. Την ίδια ώρα, αποδεχόμενο αυτό το κομμάτι του, το πολιτικό σκεπτικό του πρώτου τμήματος προβάλλει την αναγκαιότητα ενίσχυσης του έθνους κράτους. Βέβαια, τα επιχειρήματα περί εθνικής συνέχειας και εθνικής επανάστασης υιοθετούνται και από κομμάτια της σοσιαλδημοκρατίας, ακόμα και του οπορτουνισμού, άλλοτε ως όχημα αποταξικοποίησης της επανάστασης και άλλοτε ως βάση κριτικής είτε της εξάρτησης του αστικού κράτους ή της απεμπόλυσης της κυριαρχίας του στο πλαίσιο διακρατικών καπιταλιστικών ενώσεων όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι κι αλλιώς, στο λόγο της μεγαλύτερης μερίδας των οπαδών της εθνικής συνέχειας, η ενίσχυση του έθνους κράτους δεν προϋποθέτει τη ρήξη του με τις διακρατικές καπιταλιστικές ενώσεις και επομένως με την αστική εξωτερική πολιτική. Ενώ παράλληλα οι αναφορές στη συνεισφορά των φτωχών λαϊκών μαζών στην Επανάσταση ενισχύουν τη λογική της εθνικής ενότητας, ενώ αποσυνδέουν την Επανάσταση από την εμφάνιση των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής. Μια τέταρτη προσέγγιση για την Επανάσταση του 1821, η οποία δεν έχει μεγάλη κοινωνική στήριξη αλλά είναι ευρέως διαδεδομένη στους ακαδημαϊκούς κύκλους, αντιλαμβάνεται την Επανάσταση ως επιρροή της νεωτερικότητας και το έθνος ως κατασκευή της. Ονομάζοντας νεωτερικότητα τις αστικές ιδέες στην περίοδο της επαναστατικής ανόδου της αστικής τάξης, αποσυνδέουν και αυτοί τα εθνή κράτη από την εμφάνιση και την κυριαρχία των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής και τελικά από την ίδια την αστική εξουσία. Επίσης, απεικονίζοντας τις ταξικές συγκρούσεις εποχής ως αντιπαράθεση στον κόσμο των ιδεών, αποσυνδέουν το έθνος από τις υλικές του προϋποθέσεις, αλλά και την κυρίαρχη αστική ιδεολογία από την κοινωνική πραγματικότητα. Ως προέκταση, η συγκεκριμένη κατεύθυνση αποσυνδέει και τον εθνικισμό από τα καπιταλιστικά συμφέροντα και τον θεωρεί μια συντηρητική ιδεολογία που αναπτύχθηκε με τη συνδρομή των ιστορικών ανακριβιών που προώθησαν οι ιστορικοί απολογητές των εθνών κρατών. Ταυτόχρονα αντιλαμβάνεται τη συμμετοχή του αστικού κράτους σε διακρατικές καπιταλιστικές ενώσεις ως αντίδοτο στον εθνικισμό. Μέσα από αυτό το ακραία κοσμοπολίτικο σκεπτικό επιχειρεί να εγκλωβίσει ριζοσπαστικά τμήματα της νεολαίας σε μια αντιπαράθεση στους κόλπους των αστικών ιδεών και έτσι να ανανεώσει την κυρίαρχη αστική ιδεολογία, ξεπλένοντας την αστική τάξη για τον εθνικισμό και δικαιώνοντας τη σημερινή εξωτερική της πολιτική. Επιπλέον, δεν σταματά να αποδέχεται την υπαγωγή της εργατικής τάξης στα συμφέροντα της καπιταλιστικής εξουσίας, αφού στη θέση της εθνικής ενότητας τοποθετεί την κοινωνική συνοχή στα όρια μιας εξυγχρονισμένης μορφής της αστικής εξουσίας. Η συγκεκριμένη κατεύθυνση στηρίζεται κυρίως από δυνάμεις της σοσιαλδημοκρατίας και του οπορτουνισμού,
αλλά παράλληλα προάγει μια μεταμοντέρνα μεθοδολογία μελέτης ιστορίας που βρίσκει οπαδούς και σε άλλα τμήματα του αστικού πολιτικού κόσμου. Τέλος, μια πέμπτη κατεύθυνση παρουσιάζει την αστική επανάσταση του 1821 ως ανοκλήρωτη ή και προδομένη, αντλώντας υλικό και από την παρελθούσα κομματική ιστοριογραφία και επηρεάζοντας και δυνάμεις που βρίσκονται στον περίγυρό μας. Σύμφωνα με αυτή την κατεύθυνση, η επανάσταση δεν ολοκληρώθηκε λόγω του συμβιβασμού της ριζοσπαστικής μερίδας της αστικής τάξης με τις παραδοσιακές κοινωνικές ομάδες και κυρίως τους κοτσαμπάσιδες και τους κληρικούς, αλλά και της εξάρτησης του νεότευτου κράτους από τις μεγάλες δυνάμεις της εποχής. Η συγκεκριμένη κατεύθυνση αντιμετωπίζει αντιδιαλεκτικά την επανάσταση του 1821, αφού δεν αξιολογεί την επίδραση των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής στην ταξική μεταστροφή τμήματος των παραδοσιακών κοινωνικών δυνάμεων, υποτιμά τη σημασία της νίκης στους εμφυλίους πολέμους της πιο ριζοσπαστικής μερίδας της αστικής τάξης, όπως και το γεγονός ότι η Επανάσταση είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου και σύγχρονου για την εποχή του αστικού έθνους κράτους και μάλιστα πολύ νωρίτερα από ό,τι συνέβη αυτό όχι μόνο σε βαλκανικές χώρες, αλλά ακόμα και σε χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. Όμως το σημαντικότερο είναι ότι θεωρώντας την Επανάσταση αλλολοκλήρωτη ή και προδομένη, μοιραία οδηγεί στην αντίληψη ότι η Δημοκρατική Επανάσταση αποτελεί καθήκον του μέλλοντος και όχι του παρελθόντος, και με αυτόν τον τρόπο δεσμεύει πολιτικά την εργατική τάξη και τα φτωχά λαϊκά στρώματα στο πλαίσιο της αστικής εξουσίας. Συνοψίζοντας, οι διχογνωμίες των αστικών και οπορτουνιστικών ιστοριογραφικών προσεγγίσεων και αντιλήψεων περιστρέφονται γύρω από δύο ζητήματα άρρηκτα δεμένα μεταξύ τους: το χαρακτήρα της Επανάστασης και την ιστορικότητα του έθνους. Γι' αυτό η αντιπαράθεση αποτελεί προέκταση της διαμάχης αστικού κοσμοπολιτικού και αστικού εθνικισμού. Όμως ο κοσμοπολιτισμός και ο εθνικισμός αποτελούν εξίσου βασικά συστατικά της κυρίαρχης αστικής ιδεολογίας που έχουν υλικά στηρίγματα τόσο στην ιστορία όσο και στον πυρήνα της λειτουργίας του καπιταλισμού. Ο αστικός εθνικισμός χρησιμοποιήθηκε ιστορικά προκειμένου να αμφισβητηθεί η φεουδαρχική εξουσία, να συμπαρασύρει η αστική τάξη και κοινωνικές δυνάμεις πέρα από τον εαυτό της στην Επανάσταση και τελικά να νομοποιήσει την εξουσία της στο όνομα της Εθνικής Ενότητας. Μέχρι και σήμερα το έθνος κράτος εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό μηχανισμό προστασίας της αστικής εξουσίας από εξωτερικούς και εσωτερικούς εχθρούς και η Εθνική Ενότητα τη βάση νομιμοποίησης καπιταλιστικής εξουσίας. Από την άλλη πλευρά, από την ανάδυσή της, η κάθε καπιταλιστική εξουσία ήταν υποχρεωμένη να διαμορφώνει διακρατικές καπιταλιστικές συμμαχίες προκειμένου να προωθεί τις γεωπολιτικές επιδιώξεις και τα συμφέροντά της. Πόσο μάλλον αφού η τάση διεθνοποίησης του κεφαλαίου είναι αντικειμενική. Γεγονός που σημαίνει ότι και ο αστικός κοσμοπολιτισμός είναι το ίδιο βαθιά ριζωμένος στην ιστορία και στη σημερινή λειτουργία του καπιταλισμού. Κατά συνέπεια, ο αστικός εθνικισμός και ο αστικός κοσμοπολιτισμός αποτελούν αναπόσπαστα συστατικά της αστικής ιστοριογραφίας που το ένα τροφοδοτεί το άλλο, δίχως ποτέ κανένα να μπορεί να επικρατήσει πλήρως, αλλά παραμένοντας πάντα και τα δύο παρόντα σε διαφορετικές ποσοστώσεις κάθε φορά, ανάλογα με τις κάθε φορά προτεραιότητες της αστικής εξουσίας. Αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι το σύνολο των μορφών με τις οποίες εμφανίζονται δεν αποδέχεται την ιστορικότητα και την ταξικότητα του καπιταλισμού και δεν αμφισβητεί την καπιταλιστική εξουσία. Φυσικά, το προηγούμενο συμπέρασμα δεν σημαίνει ότι η σύγχρονη αστική και οπορτουνιστική ιστοριογραφία και όσοι επηρεάζονται από αυτή δεν έχουν κάτι να προσφέρουν. Κάθε άλλο. Ορισμένες από τις ιστορικές έρευνες που έχουν κυκλοφορήσει είναι ενδιαφέρουσες και προσφέρουν χρήσιμα ιστορικά τεκμήρια. Μόνο που η συνεισφορά τους περιορίζονται αντικειμενικά από τις μεθοδολογικές αδυναμίες τους και αυτές συνδέονται ευθύγραμμα με την ταξική τους οπτική. Γι' αυτό οι ενδοαστικές αντιπαραθέσεις, στις οποίες δεσμεύονται και οι οπορτουνιστικές αναγνώσεις της ιστορίας, δεν έχουν κανένα λόγο να συγκινούν την εργατική τάξη και όσους ενδιαφέρονται για την επιστήμη της ιστορίας. Και αυτό διότι η ανάπτυξη της επιστημονικής ιστορικής μεθοδολογίας δεν μπορεί να είναι αποκομμένη από την κριτική της καπιταλιστικής εξουσίας, δεν μπορεί να είναι αποκομμένη τελικά από το ιστορικό καθήκον της ανθρωπότητας στην εποχή μας, δηλαδή την εποχή μετάβασης από τον καπιταλισμό στο σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Μόνο μια τέτοια προσέγγιση είναι δυνατόν να φωτίσει την ιστορία ως ιστορία ταξικών αγώνων και να βγάλει συμπεράσματα από τις προηγούμενες περιόδους σκληρών ταξικών αναμετρήσεων
προς όφελος των σημερινών αναγκών της ταξικής πάλης εναντίον της γερασμένης καπιταλιστικής εξουσίας. Σας ευχαριστώ.